Με απόλυτη επιτυχία αναβίωσε για ακόμη μία χρονιά το έθιμο της Μπάμπος στην Ξυλαγανή. Την ημέρα αυτή και σύμφωνα με το έθιμο, οι άνδρες παραμένουν στα σπίτια τους, ενώ όλες οι παντρεμένες γυναίκες του χωριού, κάτω από τους ήχους της γκάιντας, μαζεύονται στην κεντρική πλατεία και από εκεί πορεύονται προς το σπίτι της Μπάμπος για να της προσφέρουν δώρα. Μπάμπο λέγεται η γυρεότερη γυναίκα του χωριού που εκτελούσε κατά το παρελθόν και χρέη μαμής. Παρόν στην αναβίωση του έθιμου ήταν και επισκέπτες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν από την αναβίωση του έθιμου και από το κέφι των γυναικών.
χρονιά, χρόνια πολλά. Σήμερα εδώ στην Ξυλαγανή αναβιώσαμε το έθιμο της Μπάμπος. Κάθε χρόνο 8 Ιανουαρίου όλες οι γυναίκες του χωριού που ξεγεννούσε η Μπάμπο πηγαίνανε στο σπίτι της, φτιάχνανε γλυκά και πίτες. Σωστά τα λέω, Μπάμπο? Ναι, ναι. Ναι. Πήγαιναν λοιπόν στο σπίτι της για να την τιμήσουνε. Ήταν η μέρα η οποία ήταν η μέρα της Μπάμπος και πήγαιναν φαγητά, γλυκά. Και εκείνη τη μέρα διασκέδαζαν οι γυναίκες. Οι άντρες όσοι επιτοπλίστων ήταν σπίτι. Στο σπίτι και μαγείρευαν, τα παιδιά κοιτούσαν, δεν έβγαιναν έξω. Απαγορεύεται να είναι οι άντρες μέσα στις γυναίκες που κατέβαιναν εδώ στην πλατεία να χορέψουν. Την Μπάμπο που τη θυμήθηκα εγώ ήταν πολύ γριά. Και ακόμα που ελεύθερη την είχα θυμηθεί. Και την έβλεπα που την κατέβαζαν εδώ και η μάνα μου τη ρώτησε, αγόρασε κάλτσες και λέω, πού θα τις πας μάνα? Και λέει, θα τη πάω στην Μπάμπο. Όσες πάμε να τη δούμε, λέει, την δίνουμε και από ένα δώρο. Να και αυτά που σας είπα, ότι όσες γινούσαν, και... αυτές ήταν. Η Μπάμπο ήταν η μαμή. Πήγαινε, βοηθούσε τις γυναίκες για να γινήσουν. Ναι. Και το σημαντικότερο είναι ότι παλαιότερα αυτές που βγαίνανε για να γλεντήσουν με την Μπάμπο ήταν μόνο αυτές που ήταν οι παντρεμένες και τις είχε ξεγεννήσει. Οι ελεύθερες απαγορευόταν. Ναι. Βέβαια τώρα με το πέρασμα των ετών εννοείται ότι βγαίνουν όλες οι γυναίκες, έχει γίνει θεσμός και είναι η μέρα διασκέδαση για τις γυναίκες. Τώρα λιγόστηψαν και οι γυναίκες και αναγκαστικά μαζεύονται όλες. Ελεύθερες, παντρεμένες. Δημιουργικός!